Βρισκόμαστε στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής, απέναντι από το κτίριο του Κοινοβουλίου, Σέκερ και Βασιλής Σοφίας γωνία, με μια έκθεση που έχει οργανωθεί από το Ίδρυμα της Βουλής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ και έχει τίτλο «Πολεμώντας για την Ειρήνη, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία στη δεκαετία του 80». Είναι μια πανέμορφη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ και του Ιδρύματος της Βουλής. Στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ είμαστε μια ομάδα από διαφορετικά πεδία ερευνητών που θέλαμε να αναδείξουμε για πρώτη φορά την ιστορία της διαμαρτυρίας στη Νότια Ευρώπη τη δεκαετία του 80 και επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Η έκθεση αυτή αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της κινητοποίησης για την ειρήνη όχι μόνο στη Δυτική Ευρώπη, αλλά κυρίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, επικεντρώνοντας την προσοχή στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Πρόκειται για μια πρωτοφανής έκφραση δημόσιας διαμαρτυρίας που θέτει επιτάπητος έννοιες ασφάλειας σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο και επαναδιαπραγματεύεται τους όρους πολιτικής συμμετοχής. Η έκθεση αυτή προσπαθεί να εξηγήσει γιατί οι ακτιβιστές βγήκαν στους δρόμους. Και κυρίως, ποια ήταν τα αιτήματά τους. Δεν ήταν μόνο η απειλή του πυρηνικού ολέθρου, γιατί πολύ γρήγορα ενσωματώσαν ευρύτερα αιτήματα αποκατάστασης της δημοκρατίας και απόκτησης και επαναδιαπραγμάτευσης των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων. Ο σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να δείξει πώς η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία ήταν μέρος ενός πανευρωπαϊκού φαινομένου, αλλά την ίδια ώρα είχαν και πολύ ιδιαίτερες πολιτισμικές και ιστορικές ιδιαιτερότητες. Οι ιστορικοί του ψυχρού πολέμου ξεκινούν την αφήγηση της δεκαετίας του 80 με τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν, την εκλογή του Ρόναλντ Ρίγκαν στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και επίσης την απόφαση του ΝΑΤΟ να αναπτύξει και να εγκαταστήσει νέας γενιάς πυρηνικά όπλα στη Δυτική Ευρώπη ως απάντηση των αντίστοιχων σοβιετικών πυρηνικών SS-20. Οι πολίτες της Δυτικής Ευρώπης πραγματικά ένιωσαν έντονα την απειλή ενός περιορισμένου πυρηνικού πολέμου και γι' αυτό ενημερώθηκαν, αντέδρασαν και κινητοποιήθηκαν. Το 1983 εγκαθίσταται σε 5 χώρες Δυτικής Ευρώπης η πύραυλη νέας γενιάς μεσαίου Βεληνικούς, Πέρσινγκ και Κρούς. Οι πολίτες στις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Δυτικής Γερμανίας και του Βελγίου αντιδρούν πολύ έντονα σε αυτές τις εξελίξεις. Δεν είναι όμως μόνο σε αυτές τις χώρες. Ένα πανευρωπαϊκό μαζικό κίνημα υπέρ της ειρήνης αναπτύσσεται την περίοδο εκείνη. Για να καταλάβουμε την απήχηση του αντιπολεμικού μηνύματος, πρέπει να εξετάσουμε τις εξελίξεις σε διεθνές, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τη δεκαετία του 80 υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές. Πρώτα απ' όλα, η προεδρία του Ρόναλντ Ρίγκαν, την πρώτη του θητεία, συνοδεύεται από μια πολύ έντονη και σκληρή ρητορική εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ρίγκαν αποκαλεί τη Σοβιετική Ένωση την αυτοκρατορία του κακού και την ίδια ώρα επενδύει υπέρογκα ποσά σε αμυντικές δαπάνες. Όμως, ο μαζικός χαρακτήρας των κινητοποιήσεων στην Ευρώπη και στην Αμερική και η πραγματική απειλή ενός πυρηνικού ατυχήματος εξανάγκασε τον Ρόναλντ Ρίγκαν να επαναπροσεγγίσει το θέμα των πυρηνικών εξοπλισμών. Σε αυτό το βοήθησε και η ανάδειξη στην εξουσία του Μιχαήλ Κορμπατσόφ στη Σοβιετική Ένωση το 1985. Ύστερα από χρόνια έντονου ψυχροπολεμικού κλίματος, το 1985 οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να συναντηθούν στη Γενέβη και να συζητήσουν με έντονο ενδιαφέρον την περίπτωση μείωσης των πυρηνικών εξοπλισμών. Στη Γενέβη, ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη των διεργασιών της Συνόδου Κορυφής. Δεν ήταν επιτυχής, όμως οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να επιμείνουν. Συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στο Ρέικιαβικ, μετά στη Ουάσιγκτον και στη Μόσχα και κατάφεραν να υπογράψουν το 1987 τη Συνθήκη Κατάργησης Πυρηνικών Όπλων Μεσαίου Βεληνικούς, γνωστής ως INF. Η προσπάθεια για εκτόνωση του πυρηνικού ανταγωνισμού δεν περιοριζόταν μόνο στις δύο υπερδυνάμεις. Η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση και στην ενεργοποίηση των πολιτών υπέρ της ειρήνης. Συγκεκριμένα, το Μάιο του 1984, η Ελλάδα, μαζί με την Ινδία, την Αργεντινή, το Μεξικό
και τη Σουηδία υπογράφουν την πρωτοβουλία των 6 για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει σκοπό να ενεργοποιήσει την κοινωνία των πολιτών, να ενημερώσει για την εξέλιξη των πυρηνικών εξοπλισμών και να ασκήσει πίεση στις δύο υπερδυνάμεις. Η συνειδητοποίηση μιας πυρηνικής απειλής δεν έγινε αυτόματα ως απακόλουθο της ρήψης της πρώτης ατομικής βόμβας. Απέκτησε υπόσταση μέσα από ερμηνευτικές προσεγγίσεις και πλαίσια που ακολούθησαν τα κινήματα ειρήνης, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι καλλιτέχνες και γενικότερα οι διάφοροι πρωταγωνιστές της pop κουλτούρας. Οι έννοιες του αφοπλισμού και της ειρήνης δεν είναι απτές, αποκτούν νόημα μέσα από διάφορες διεργασίες, εκ των οποίων οι πιο σημαντικές είναι η κινητοποίηση υπέρ της ειρήνης και η pop κουλτούρα. Τα κινήματα της ειρήνης έδεσαν το άτομο και τις συνθήκες διαβίωσης στο επίκεντρο της πολιτικής για την ειρήνη και σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι γυναίκες και τα παιδιά. Το θηλυκό, μητέρα, απέναντι στο εγωιστικό, φιλοπόλεμο αρσενικό, στάθηκε βασικός πόλος της κινητοποίησης υπέρ της ειρήνης. Τα παιδιά, ως σύμβολο του μέλλοντος, αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινητοποίηση υπέρ της ειρήνης, αυτή τη φορά όχι ως θύματα, αλλά ως διεκδικητές μιας παγκόσμιας ειρήνης. Η προσπάθεια κατανόησης ενός πυρηνικού πολέμου και ακόμα πιο συγκεκριμένα μιας κοινωνίας μετά από μια πυρηνική καταστροφή προκαλεί στο φαντασιακό έντονα συναισθήματα φόβου και άγχους. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη πως η pop κουλτούρα, η μουσική, η λογοτεχνία, τα κόμιξ και κυρίως ο κινηματογράφος αντανακλούν με ενάργεια πως είναι να ζεις υπό την απειλή ενός πυρηνικού ολέθρου. Οι ακτιβιστές για την ειρήνη στις χώρες της Νότιας Ευρώπης συσπυρώνονται ειδικά μέσα στη δεκαετία του 80 σε πολύ δυναμικές οργανώσεις οι οποίες αντανακλούν και τον ιδεολογικό τους χαρακτήρα. Θα πρέπει να πούμε ότι ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας έχουμε τρεις βασικές οργανώσεις που λίγος πολύ κινούνται από το χώρο του κέντρου και κυρίως βεβαίως στο χώρο της αριστεράς. Η πιο σημαντική ιστορικά και παλαιότερη είναι η ΕΔΙΕ, η οργάνωση η οποία έχει ξεκινήσει τη δράση της ήδη από τη δεκαετία του 50 και πρόσκειται στον χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μέσα στη δεκαετία του 80 έχουμε μια νέα οργάνωση, την ΑΚΕ, την Αδέσμευτη Κίνηση Ειρήνης, η οποία πρόσκειται στον χώρο της Ανανεωτικής Αριστεράς και λίγο πριν την ανάληψη της Πρωθυπουργίας, στον χώρο του ΠΑΣΟΚ οργανώνεται μια τρίτη οργάνωση, η λεγόμενη ΚΕΑΔΕΑ. Βρισκόμαστε στο 1983 και ενώ ολόκληρος ο κόσμος συγκλονίζεται από την κρίση των ευρωπυράβλων, ειδικά για την Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Πρόκειται για το ζήτημα των διαπραγματεύσεων για τις αμερικανικές βάσεις, ένα ζήτημα το οποίο κυριαρχεί στα δημοσιεύματα του τύπου και στην καθημερινότητα και για το οποίο οι τρεις μεγάλες οργανώσεις ειρήνης έρχονται να κατέβουν σε κοινές πορείες με κοινά συνθήματα, κάτι που υπογραμμίζει το δυναμισμό του αιτήματος αλλά και το δυναμισμό της κινητοποίησης. Ενδιαφέρον όμως έχουν και οι τρόποι
κινητοποίησης όλων αυτών των ομάδων ειρήνης, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Παρατηρούμε όμως ότι στις τρεις χώρες, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Πορείες ειρήνης, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, συλλογή υπογραφών, κάμπ ειρήνης, αλυσίδες γύρω από βάσεις, λειτουργούν ως μέσο προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη και να υπάρξει ευρύτερη κινητοποίηση. Ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά και για τις τρεις χώρες είναι ο έντονος αντιαμερικανισμός, που ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας και της Ισπανίας έρχεται ως επακόλουθο όλων των συνδηλώσεων των δικτατοριών, οι οποίες είχαν πριν από λίγα χρόνια τερματιστεί στις δύο χώρες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι μέσα από κοινά συνθήματα και κοινούς τρόπους εικονογράφησης αυτού του φαινομένου, οι λαοί των τριών χωρών του Νότου εκδηλώνονται και με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν τη βαθύτερη ανησυχία τους. Για μεγάλα τμήματα των κοινωνιών στο νότο της Ευρώπης και ειδικότερα στις χώρες που αποτελούν και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτής της έκθεσης, αυτή η κινητοποίηση για την ειρήνη δεν ήταν κάτι ξεχωριστό από την ευρύτερη κινητοποίηση για την επέδωση της δημοκρατίας και το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βρισκόμαστε σε χώρες οι οποίες ακόμη βρίσκονται κοντά σε προβληματικές περιόδους για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία τους, και μέσα από τους τρόπους οργάνωσης των κινημάτων ειρήνης, συλλογές υπογραφών, άτυπα δημοψηφίσματα κλπ, βλέπουμε ότι αυτές οι κοινωνίες μπορούν και εκφράζονται ακόμα πιο δυναμικά για πολύ ευρύτερα ζητήματα. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου σήμερα? Είναι άραγε λύση ο πυρηνικός αποκλεισμός? Θεωρείτε ότι η κινητοποίηση των πολιτών επέδρασε στις επιλογές των κυβερνήσεων στη δεκαετία του 80? Όλα αυτά τα ερωτήματα απασχόλησαν τις κοινωνίες εκείνης της εποχής, αλλά αποτελούν δίχως άλλο βασικά ερωτήματα και για την κοινωνία του σήμερα. Μια και είδαμε όμως, Ειρήνη, το κατά πόσον τα ερωτήματα σε σχέση με τα πυρηνικά παραμένουν επίκαιρα στις ημέρες μας, θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα για το τι μας δείχνει ακριβώς αυτός ο χάρτης? Αυτός ο χάρτης μας θυμίζει καταρχήν πού βρισκόμασταν. Στο απόγειο του ψυχρού πολέμου είχαμε 70.000 πυρηνικές κεφαλές. Σήμερα έχουμε περίπου 14.000. Άρα υπάρχει μια σοβαρή μείωση των πυρηνικών όπλων στον πλανήτη. Όμως είναι αρκετές για να επιφέρουν πυρηνικό ολοκαύτωμα. Το ζήτημα αυτό παραμένει επίκαιρο και στις μέρες μας, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, και θυμίζει κυρίως τον κόσμο τι σημασία έχει η κοινωνία των πολιτών να ενεργοποιείται, να ενημερώνεται και να γνωρίζει ότι ο φόβος του πυρηνικού ολέθρου είναι ακόμα μαζί μας, δυστυχώς.